Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι και όλες εδώ. Και δώσαμε σήμερα μία δυναμική απάντηση για την αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, για τη δημοκρατική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει. Συνεχίζει και απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία όπως είμαστε όλοι αποφασισμένοι και όπως έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Αποδείχθηκε ότι όλα όσα κινούνται γύρω από αυτό το συνέδριο ήταν fake news. 65% των συνέδρων ψηφίσαν θετικά στις 4 υποψηφιότητες, όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να μποϊκοτάρουν το συνέδριο. Έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος σήμερα και συνεχίζεται σε μία κατάμεστη αίθουσα, όσο και αν προσπαθούν κάποια παπαγαλάκια να αμφισβητήσουν ότι είμαστε όλοι και όλες εδώ και ότι αυτό δεν είναι virtual reality. Επιβεβαιώθηκε όμως και η αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έγινε πολιτική συζήτηση. Και ξεκαθαρίσαμε εδώ με την παρουσία μας ότι επιστρέψαμε στην πολιτική. Δεν θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε εχθές και σήμερα στην πολιτική. Αποτυπώθηκαν όμως και αγωνίες. Ξεκαθαρίστηκαν και λάθη. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Και ξεκαθαρίζεται, νομίζω, κάτι που είναι συμφωνημένο από όλους και όλες. Να ξαναγίνουμε κόμμα. Κόμμα με λειτουργία, κόμμα με δημοκρατία, κόμμα με όργανα, κόμμα με παρουσία στην τοπική κοινωνία, κόμμα με σύνδεση και με τις λαϊκές τάξεις και με την κοινοβουλευτική λειτουργία και στην Ευρώπη. Αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε. Και συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θα περιμένουμε την εκλογή νέου Προέδρου για να το κάνουμε πράξη. Από τη Δευτέρα είμαστε όλοι στις τοπικές κοινωνίες. Από τη Δευτέρα είναι ανοιχτά τα γραφεία μας για να καλέσουν από τη Δευτέρα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να έρθουν για τις εκλογές Προέδρου. Και καλούμε και εκμεταλλεύουμε αυτή τη στιγμή για να καλέσουμε στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ του 15, του ΣΥΡΙΖΑ του 19, του ΣΥΡΙΖΑ του 23, ακόμα και αυτούς που απογοητεύσαμε, κάναμε ξεκάθαρα και σήμερα την αυτοκριτική μας, γιατί πρέπει να ξαναχτίσουμε το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο να υπερασπιστούμε το σπίτι μας. Ξεκινάμε από την οικογένειά μας και το σπίτι μας. Αλλά για να ξαναχτίσουμε το νέο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ανοιχτός σε όλους τους δημιουργικούς πολίτες της χώρας που δεν έχουν σήμερα κανένα πολιτικό αποκούμπι, δεν έχουν κανένα πολιτικό στήριγμα και περιμένουν από την αριστερά με τις αξίες της και με την αδέσμευτη στάση της να είναι δίπλα στην κοινωνία. Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε όμως και το σχέδιο εξαήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα ότι σήμερα μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, πηγαίνοντας στον Ταύρο, είπε ότι τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας γελάσανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δεν τελείωσε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος στην ελληνική κοινωνία. Είναι ριζωμένος με τις αξίες της αριστεράς, με τους αγώνες της αριστεράς, με την κυβέρνηση της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την ιστορία της αριστεράς. Είναι η πατρίδα μας, είναι η ταυτότητά μας. Σας γελάσανε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, προσπαθήσαν πολύ. Με αλλίωση των αξιών, με δύο προσπάθειες αλλαγής ονόματος, με κατάργηση των οργανώσεων να τις κάνουν λέσχες φίλων, προσπαθήσανε να ανατρέψουν τη συνεδριακή διαδικασία. Έχω τρία περιστατικά τα οποία πρέπει να σας καταθέσω. Πρώτον, παραβιάστηκε η δεοντολογία σε εκλογές και προσπάθησαν να ανατρέψουν την πραγματικότητα ότι η Επιτροπή Νομιμοποίησης δεν ασχολιόταν με την τήρηση της δεοντολογίας, αλλά με την αλλαγή συνέδρων. Το αντίθετο έγινε. Προσπαθήσαν να ανατρέψουν τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής και είχαμε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έξω από την πόρτα να χαίρονται γιατί δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε, ενώ οι ίδιοι και οι ίδιες δημιουργούσαν πρόβλημα στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Και προσπαθήσαν να παρεμποδίσουν συνέδρους να μπουν στην αίθουσα, ακόμα και με fake news να έρθουν και γενικά μέλη στο συνέδριο, μπλοκάραν τις πόρτες για να ανατρέψουν τη λειτουργία του συνεδρίου. Σε τρεις περιπτώσεις μπλοκάρανε δημοκρατικές διαδικασίες και μετά αναστρέψαν την πραγματικότητα σε μια διαδικασία γνωστή θυματοποίησης, μια τραμπική διαδικασία για να προσβάλλουν τη δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους πέρασε, το απαντήσαμε όλοι και όλες μαζί.
Δυστυχώς όμως, πρέπει να συμφωνήσω και εγώ ότι αυτό δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο εξυφάνθηκε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα σχέδιο που ετοιμάστηκε έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ένα σχέδιο το οποίο υποστηρίζει και η διαπλοκή. Για ποιο λόγο η διαπλοκή βάζει ξανά στο μάτι το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί η κυβερνόσα αριστερά είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί και να αμφισβητήσει το σύστημα εξουσίας και να σταθεί απέναντι στην ακροδεξιά και να αποκτήσει ευρωπαϊκό λόγο. Δεν θα μας το στερήσουνε. Το κατακτήσαμε και το διατυπώσαμε σήμερα. Είμαστε μπελάς για το σύστημα. Γι' αυτό και δυστυχώς διαπιστώνουμε τώρα, μπορεί και λίγο καθυστερημένα, ότι υπήρχε ένας δούριος ύπος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα εμείς αποδείξαμε ότι ξεκαθαρίζουμε ότι ο δρόμος θα είναι με την κοινωνία, ο δρόμος θα είναι με την αριστερά, ο δρόμος θα είναι με τη δημοκρατία. Το συνέδριο υπερασπίστηκε τη δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτόκλητες μάρτυρες της δημοκρατίας. Αυτοί που δεν τηρήσανε τις καταστατικές διαδικασίες, που δεν λειτουργούσαν τα όργανα, που καταπατήσανε τις αποφάσεις του συνεδρίου, θα έρθουν τώρα να μας μιλήσουν για δημοκρατία εκ των υστέρων? Όχι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Έχουν νόση οι φύλακες. Και είμαστε όλοι εδώ φύλακες ιστορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα σχέδιο της διαπλοκής να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το κύρος του. Γι' αυτό και αναπαράγεται τόσο πολύ η είδηση του προηγούμενου Προέδρου στα μέσα ενημέρωσης. Για να φθαρεί το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και διαχωρίσαμε και τις γραμμές και τις πορείες. Αλλά θέλω να σας πω κάτι το οποίο με λυπεί και είναι πολύ κρίσιμο. Η διαπλοκή έχει βάλει στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το σχέδιο της διαπλοκής. Και οι βουλευτές που θα φύγουν ή έχουν δηλώσει τη διάθεση να φύγουν, να ξέρουν, δεν θα πάνε στο κόμμα Κασελάκη. Θα παρέχουν υπηρεσίες στον κύριο Ανδρουλάκη και στη διαπλοκή. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούνε. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Η λαϊκή εντολή είναι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μας. Και αυτό που πρέπει όλοι να δηλώσουμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μας και υπερασπιζόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μας. Μας κατηγορούν και μας κατηγορούσαν για σχέδιο ρευστοποίησης. Πλέον αποκαλύφθηκαν. Η απαξίωση της πολιτικής, ένα πολιτικό ασυνεπές εκκρεμές, δημιούργησε ρευστοποίηση και δημιούργησε και απαξίωση. Σήμερα υλοποιείται το δεύτερο στάδιο του σχεδίου ρευστοποίησης. Το σχέδιο ρευστοποίησης σχεδιάστηκε έξω από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα υλοποιείται ξεκάθαρα έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν από αύριο να λειτουργήσουμε προς όφελος της κοινωνίας και προς όφελος του κόμματος αριστεράς που υποστηρίζει τα συμφέροντα και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει με ένα οργανωτικό σχέδιο επανεκκίνησης, αλλά και με ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο δεν θα έχει απλά καλή αντιπολίτευση, δεν θα έχει μόνο καλή πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, θα περιλαμβάνει και μετασχηματισμό στην πρόταση διακυβέρνησης. Θα περιλαμβάνει αλλαγή των σχέσεων παραγωγής, θα περιλαμβάνει την κοινωνική δικαιοσύνη και επιτέλους, ναι, οι μη προνομιούχοι να βρουν και αυτοί το ρόλο τους στην Ελλάδα, γιατί είναι στην απέξω. Σύντροφε Φάμελε. Οι λέξεις κλειδιά έχουν υποθεί από όλους και από όλες. Φεύγουμε από το εγώ και περνάμε στο εμείς. Ξαναχτίζουμε το σπίτι μας, ξαναχτίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε τους δημιουργικούς πολίτες να είναι σε αυτή την πορεία μαζί μας. Οι εκλογές Προέδρου γίνονται το μεγαλύτερο ανοιχτό δημοκρατικό κάλεσμα για να ξεκινήσει η προοδευτική αντεπίθεση, για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο πυλώνας της προοδευτικής απάντησης, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η δυνατή φωνή της αριστεράς και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έχουμε μια ιστορική ευθύνη και δεσμευόμαστε όλοι και όλες ότι ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Με την νίκη, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ...